Εντάξει, βλέπετε. Έχει τον Άγιο στη μέση, γύρω-γύρω, έχει εικόνες από τη ζωή του Αγίου. Είναι πραγματικά ωραία. Έχει μια επιγραφή εκεί κάτω, που δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, λέει, αλλά είναι κάτι συμβαίνει. Και δεν μπορούσαμε να βρούμε τι συμβαίνει. Ο κύριος Αθανάσιος, ένας κερκυραίος γιατρός και στρατιωτικός, ανακάλυψε αυτή την εικόνα, η οποία έχει γίνει με βάση την προηγούμενη εικόνα, την τυπωμένη, και εκεί έχει ολόκληρη την επιγραφή. Και τι λέει η επιγραφή, γιατί έγινε πριν σβηστεί. Λέει η επιγραφή λοιπόν ότι έγινε δαπάνη τη κυραβασιλική, το λίγο και του Θανάση Βάγια. Έτσι ήταν η εκκλησία όταν το πήγα. Δηλαδή έκανε έτσι να πάει το χέρι και τα κουμπούσε αυτά τα πάτερα, τι συνδέλφου θα λένε οι εκτέλεσε. Γιατί τόσο πολύ ήταν κομμένη η εκκλησία μέσα και είχαν αναγκαστεί να σηκώσουν απάνω το δάκρυο. Και άλλε όψει από το ίδιο μέρο. Σουδόταν όμω ολόκληρο το τέμπλο. Και μπορεί να ήταν λαϊκό τέμπλο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλά παγωμένο. Δέστε πώ ήταν να πάμε με τι εικόνε του. Εδώ είναι το μημόθεο με το αναβαρέτητο εγκέφαλο. Ίσως θυμάστε από τα παλιότερα, από τα παιδικά σας χρόνια, όταν μας δίδασκαν στο σχολείο το ποίημα του Παλαμά που είχε γράψει το 1897. Τέσσερα μαύρα ατέλειωτα κατόχωνα που φως και αποκλεισμένος κρουσούσε την εκδίκηση ο δικέφαλος στο δουλωμένο γένος. Ξάφνου μια μέρα βρόντισε ο αντίπαλος, ο σπότι παρακάτια, και λέει γιατί δικέφαλοι φτερούγησαν από τους παθιών δικάτια. Αυτό είναι η πατρίδα. Το δημόσιο πάλι, αυτό το οποίο δεν υπάρχει, αλλά αυτά έχουν καταστραφεί όλα. Και αυτά είναι πάνω από τις εικόνες, ή υπήρχε αυτό το κέντρημα που είναι πάλι η εικόνα. Αυτά καταστραφήκαν όλα όταν έπεσε το καθεστώς, τα σπάσαν εδώ. Και αυτή είναι η εικόνα που υπήρχε εκεί. Μια λέει τι εικόνα βλέπετε με τον Άγιο στη μέση και οι εικόνες γύρω-γύρω από τη ζωή του. Και αυτή είναι η εικόνα της Παναγίας, της κοιμήσεως της Παναγίας. Γιατί ήταν ακριβώς δίπλα από τον Άγιο, υπήρχε η εικόνα αυτή. Την βρήκα εκεί. Εδώ είναι η λάδαρα, η απέραντη που είχε τα λειψανά του, όπως την βρήκα. Και αυτό εδώ είναι το κλισέ από το οποίο τυπωνόταν εκείνη η εικόνα που είδατε προηγουμένως. Και εδώ είναι το μημόθυρο. Ορίστε. Πού είναι τα λίψα από Αγίου σήμερα. Θα σας πω μέσα. Τώρα εδώ μέσα είναι τότε. Και δεν μου επέτρεψαν ο άνθρωπος που είχε το κλειδί της εκκλησίας, γιατί ήταν ασφαλισμένο βέβαια, και ήταν υπεύθυνος, πήρε ένα τούμπλο και προσπαθούσε να το ξεκαρφώσει. Ο συνοδοίμος του είπε να μην το πειράξει. Ξέρω ο κύριος Σόπλος είναι εδώ και είσαι υπεύθυνος. Και μου λένε μετά ότι ξέρετε το κάναμε για σένα. Γιατί αν έβαιναν οι γύρω περιοχές κατοικούνται από χριστιανούς και δεν έβαιναν αυτοί κανείς μέσα, με ένα παράθυρο, δεν θα έπρεπε τίποτα γιατί τα λείψανε. Θα την παίρνανε βέβαια για φυλακτό. Εδώ λοιπόν είναι η Παναγία, εκεί η εικόνα του Αγίου που έδειξε προηγουμένως. Εδώ είναι η Αρχάγγελη και δίπλα είναι αυτή η κίνηση. Φύγαμε λοιπόν από εδώ. Και έγινε πολύ μεγάλη κίνηση τώρα, δημιουργήθηκε μέγα πολιτικό ζήτημα. Αυτό είναι από τον Economist και μιλάει, περιγράφει όλη αυτή την ιστορία της Εβραίσεως της Μονής και των Λιψάνων και έκανε και μια καρικατούρα με μένα εκεί, ο οποίος και γράφει εκεί, νομίζω ότι βρήκα τον Κοσμά. Μέγα θέμα, θεώρησαν δηλαδή οι Ευρωπαίοι πως αυτό είναι μια πολιτική πράξη πάρα πολύ σπουδαία. Και το λένε bonds offensive, η κόκαλα ποστά φιλίες. Αλλά βέβαια εμείς δεν το χρησιμοποιήσαμε τότε αυτό. Έτσι. Και πάμε. Εδώ τι είναι, ύστερα από 1,5 μήνα με στέλνει το Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με ένα φίλο συνάδελφο τη Θεολογική Σχολή, τον Παντελή τον Πάσχο, να κάνουμε αυτοψία. Και πήγαμε πλέον, άνοιξε αυτή η Λάρνακα. Είχαμε έναν και έναν ανθρωπολόγο μαζί, χριστιανό, που είχε σπουδάσει στην Κίνα, ανθρωπολογία, και
Τα καταγράψαμε όλα αυτά. Είναι εδώ. Βλέπετε αυτή η λάμπα που ήταν τότε. Εδώ έχει μια τσαμαρία από πάνω, ώστε να μην μπορεί να τα πιάσει κανείς. Και αυτό είναι ο ανθρωπολόγος. Και εδώ είναι ο ομιλών προεξαγγελίας. Να, έτσι τα καταγράψαμε. Βλέπετε. Δηλαδή ένα-ένα κοστούν το παίρνανε, το καθαρίζαμε με μια κολόνια που βρήκαμε εκεί λίγο, βάλαμε κάτω φαμπάκι και σιγά σιγά σχηματίστηκε ο σκελετός, αυτός ο ανθρωπολόγος μας έδινε τον λατινικό όρο και μετά το έβαλα τους αντίστοιχους ελληνικούς όρους εγώ και έγινε μια έκθεση. Μετά πέρασαν κάποια χρόνια και έρχεται ο Αναστάσιος, ο οποίος είναι ο άγγελος της Εκκλησίας της Αρμανίας. Το τι δημιουργία έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι απίθανο. Ζει πάντοτε ο Σκαλόγιος, έχει χτίσει τους κόρμους της Εκκλησίας, ανακαίνισε τις παλιές. Όλοι οι άνθρωποι, οι ορθόδοξοι του τόπου τον έχουν πραγματικά στην άγγελο άνθρωπο και είναι άγγελος άνθρωπος. Μέσα σε αυτά βέβαια, στην αστυνομία του, δεν μπορούσε να μείνει έξω η υπόθεση του κοσμάτου του Ιωάννου. Τότε είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα, όπως δεν έπρεπε να δημιουργηθεί. Και τα λείψανε και τα πήραν από εκεί, τα πήραν στο Φίερι, που είναι εκεί κοντά, κάνα δεκαετία χιλιόμετρα από το Μαστήρι, για να φυλαχτούν. Αλλά κάποια στιγμή με τις αναμπούλες μεγάλες, τα λείψανε, έκανα τη σειρά, χωρίς να διαραγεί να γίνει η άνοιξη του μουσείου. Τώρα τι γίνεται με αυτά. Μέγα θέμα λοιπόν όλη αυτή η ιστορία. Τελικώς δεν μπορώ να φτάσει στα ηθόρια των χρεών. Ήδη σας κούρασα πάρα πολύ. Τελικώς τα λείψανε, περιήλθε στην Εκκλησία πάλι. Και πήγα πρόσφατα και κάναμε αυτοψία. Παρόντος και του ανθρωπολόγου, ο οποίος έκανε μαζί μας την αυτοψία την πρώτη φορά. Και έτσι επίσημενε απολύτως ότι βρισκόμαστε πάντοτε μπροστά στην ίδια τα λείψανε. Μπήκαν σε μια καινούργια λάντα και όταν πρώτη μας ήρθε εδώ σε επίσημη επίσκεψη ως Αρχιεπίσκοπος της Αρμανίας ο Μακαριώτης Αναστάσιος, έφερε και ένα μικρό γύψανο ως ευλογία στην Εκκλησία της Ελλάδος και δόθηκε στο Αρχιεπίσκοπο στην Μητρόπολη. Εδώ είναι τωρινή πλέον φωτογραφία αυτή. Σε μια εκκλησία η οποία δεν μπορεί να πιστέψει πως είναι η προηγούμενη. Είναι τεράστιο. Όταν ξέρετε τι θα πει, 4 μέτρα να σηκωθεί αυτή η εκκλησία πάνω. Για δέστε να τη θαυμάσετε κι εσείς. Εδώ γίνεται η εκστροφή και βγαίνουν τα τόξα των κελιών που ήταν υπό την γη. Πολύ μεγάλο πράγμα. Ετούτη είναι αεροπορική φωτογραφία. Να δω που βγαίνει η εκκλησία. Αυτή είναι η εκκλησία που κατεστράφει τον Ισοδείο και ανάμεσα ήταν ο τάφος. Και γύρω-γύρω βλέπετε τα κελιά. Εκεί είναι το ποτάμι. Το ποτάμι προηγουμένως ήταν από την άλλη πλευρά. Να τη εκκλησία που βγαίνει πάνω. Βλέπετε τι σχέση έχει με την προηγούμενη που φαινόταν τόσο χαμαλή και ασήμαντη. Δέστε, δεν είναι μεγαλοδραπέστατη. Βλέπετε ότι αυτά τα παράθυρα τα κάνανε για να φωτίζουν την εκκλησία και τα άλλα ήταν υπό την γη. Ορίστε. Μια άλλη όψη. Μια άλλη ακόμη. Πρέπει νομίζω να παραδεχτείτε πως είναι πράγματι την πλειοπρεπίση. Απεκατεστάθη απολύτως και βέβαια γεμάτος ο τόπος είναι από την ελόφρονα, από την απολυνία. Όλα κλασικά. Να και τα φόπεδα σε αυτές είναι, αυτό είναι από ταφικό μνημείο πάλι της απολυνίας εκεί μέσα. Και εδώ ορίστε τα τόξα των κελιών που είναι γύρω-γύρω από την Εκκλησία σήμερα. Πολύ μεγάλο πράγμα. Και η Εκκλησία βλέπετε πως ψήφισε μέσα και είναι τεράστια. Βέβαια το εικονοστάσιο έγινε κάτι καινούργιο και μερικά ελάχιστα που μπόρεσαν να γλιτώσουν από την λαθρεαγωγία μπήκαν στη θέση τους. Ακόμα και η Αγία Τράπεζα βλέπετε ότι είναι πάνω σε δύο κολόνες κλασικές. Εκεί που ήταν το κενοτάφιο, βλέπετε, ήταν χαμένο όλο αυτό υπό την γη. Και
Και ήταν, βρέθηκε ξέρετε ένα παρακλήσιο. Δίπλα ακριβώς από αυτή την, από το παλιό και το τάφιο. Βρέθηκε αυτή η εικόνα. Κοσμάς και Ρωμόνακος, τίποτα άλλο, καμιά άλλη ένδειξη. Ο Σεβαλιώτης της Αρμανίας, μακριότερα της Αρμανίας, θεώρησε πως μπορούσε, θεωρήσει, μπορούσε να βλέπει σε αυτή την εικόνα ίσως την πιο κοντινή στον Άγιο Κοσμά, γιατί είναι η πιο αρχαία, είναι προς τον τάφο. Ο Νικόδημος ο Αγιερίτης είναι ο πρώτος βιογράφος του Κοσμάνου Τούρου. Νομίζω ότι τα κείμενά του πάντοτε έχουν μια μαγεία και πάντοτε έχουν κάτι να γράψουν. Αυτή η εκκλησία είναι αυτή, αυτή η εικόνα είναι αυτή ζήτησε, όπως τη ζωγράφησε να αντέγραψε ο Φώτης ο Κόντυπος. Είναι πάρα πολύ γνωστή. Και εδώ είναι ένα περίοδο άγγελμα που έγινε στη λυσούρα του Μεσολογίου. Βλέπετε ότι ο λαός μας φρόντισε να κάνει όλες τις συζέψεις από την πρώτη στιγμή. Και εδώ είναι ο Κοσμάς και εκεί είναι ο νεομάρτης Γεώργιος των Ιωαννίνων που μαρτύρησε παρακαλώ 1838, τόσο ωραία. Αλλά να σας δείξω και δύο-τρεις διαφάνειες της παγκοσμιοποίησης. Βλέπετε εδώ ότι ο μέγας αδερφός δείχνει κάπου στρέφει την προσοχή του ανθρώπου σε ένα συγκεκριμένο σημείο, εδώ του φράζει τα μάτια, βλέπετε, με το χέρι και μετά το πήχει εκεί που θέλει αυτός. Βλέπετε ότι ο Homo sapiens, ο σοφός άνθρωπος, ο που γνωρίζει δηλαδή, κατήτησε να έχει έναν εγκέφαλο από φίδια. Δεν είναι φοβερό. Εδώ το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται εγκέφαλο. Γιατί είναι σαν να έχει πέσει το κεφάλι του, σαν να έχει πέσει το κεφάλι του στα πόδια του κοτσάρι. Αυτές τις αφήσεις έχει κάνει ένας Πολωνός εγκατεστημένος στο Βερολίνο, τώρα τελευταία. Εν τούτο δεν είναι χαρακτηριστικό. Ο ένας πεθαίνει από την πείνα και ο άλλος πεθαίνει από την χυσαρκία. Οι άνθρωποι πεθαίνουν ή από την πείνα ή από την πολυφαγία. Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα ισοζύγιο. Δεν θα μπορούσε να γίνει ισοζύγιο. Βλέπετε εδώ επίσης έχει ο πάνω ο τίτλος είναι φτωχή και πλούσιο. Και ο μεν πλούσιος τα πετάει μέσα στο καράθι να χρήσει. Ο δε πολιτηθής φτωχός τα παίρνει από το καράθι να χρήσει την διατροφή. Εν τούτο δείχνει μια μάσκα η οποία στο τέλος μας βάζει να παίρνουμε να αναπτύουμε τα δεξάρκα στην αυτοκίνητα. Καθαρή ατμόσφαιρα. Εν τούτο είναι φοβερό. Βοήθεια λέει, αλλά βέβαια το διάγραμμα αυτό είναι αφηγή. Βλέπετε. Ανοίγει ένα στόμα και φωνάζει βοήθεια. Η μύτη του ανθρώπου κλπ. Αλλά το στόμα αυτό είναι ολόκληρη αφηγή. Είναι φοβερό. Και εδώ το δολάριο, το γέρο και ακόμα και. Και εκεί υπάρχει ο άνθρωπος, η διαγραφή του ανθρώπου ως προσωπικότητα. Βλέπετε. Είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό της παγκοσμιότητας. Έτσι πολεμάει καθένας με τον τρόπο του. Και αυτός πολεμάει με το πλενάκι. Μπορείς να μην το αναγνωρίσεις. Πηγαίνουμε προς την ειρήνη πάντοτε. Αλλά βέβαια βλέπετε το κρυστέρ της ειρήνης που είχε ένα σανίκαιρο πάντοτε. Τόσο πολύ αργά. Αν φτάσει ποτέ. Ένα σχολείο παρακαλώ την καθημερινή το πειρά. Λέει αυτό, να σπουδάζουν τα παιδιά σας να μαθαίνουν ελληνικά. Διότι η εκκλησία μας είναι στην ελληνική και το γένος μας είναι ελληνικό. Κοσμάς ο εντολός. Δεν πρέπει να επενδύσουμε τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Έστω και αν θεωρηθεί αυτό διαφήμιση. Ας το κάνουν κι άλλοι. Κοσμάς, ιερομόναχος, ηφαίστειος. Σας ευχαριστώ.
λεπτό, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ένα λεπτό, καθίστε ένα λεπτό. Δεν θα σου κουράσω παραπάνω ένα λεπτό. Έτσι θα φύγουμε χωρίς να ψάχνουμε το πολιτήριο του Αγίου. Λοιπόν, τι λέτε, άσχησε τον κόπο που καθυστερήσε λιγάκι για τις διαφάνειες. Σας άρεσαν. Λοιπόν, να κρατήσουμε ένα κατακλείδι τελειώνοντας αυτό το μεγάλο. Παρακαλώ, παρακαλώ λίγο ησυχία, παρακαλώ ένα λεπτό μόνο να κάνουμε τον επίλογο. Σε μεταφέρει και να ψάχνουμε το πολιτήριο για να φύγουμε. Τελειώνοντας αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στον διακρίσιο κήρυκα της Ορθοδοξίας μας και μέγαν αυτοκτουγέννου μας, τον Άγιο Κοσμάτων Εντολό, ο οποίος τόσο πολλά προσέφερε στο υπόδουλο γένος μας, στην Εκκλησία μας και για την ελευθερία μας και για την πίστη μας. Ακούσαμε πολλά από αυτά, γνωρίζουμε πολύ περισσότερα. Θέλουμε να φύγουμε κρατώντας μέσα μας, σφιχτά στην καρδιά μας, ένα από τους θαυμάσιους λόγους και διδαχές του Αγίου Κοσμά. Αυτό το οποίο είπε και το γνωρίζουμε όλοι μας. Απλώς το υπενθυμίζω στην αγάπη σας και να το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας, τους νέους μας, που δυστυχώς απουσιάζουν σχεδόν πάντα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός. Ψυχή λέει, παρακαλώ, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Ψυχή και Χριστός. Αυτά τα δύο κρατήστε τα γερά μέσα στα χέρια σας, μέσα στην καρδιά σας, δεν μπορεί να σας τα πάρει κανείς. Τα πλούτη σας μπορεί να σας τα πάρουν, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός. Τα σπίτια σας μπορεί να σας τα πάρουν. Τα παιδιά σας μπορεί να σας τα πάρουν. Εσάς τους ίδιους μπορεί να σας κάνουν σκλάβους κλπ. Δυο λέει πράγματα. Δεν μπορούν με τίποτα, μα τίποτα να σας πάρουν ποτέ. Τη ψυχή σας και τον Χριστό. Αυτά τα δύο λέει κρατήστε τα γερά μέσα στα χέρια σας, μέσα στην καρδιά σας, για να μπορέσετε να ζήσετε ελεύθεροι και να φτάσουμε και να φτάσετε κοντά στο Θεό. Αυτά τα δύο λεπτά να καθίσουμε και εμείς σήμερα, σαν κατακλείδι και πολλά άλλα μηνύματα βέβαια για τον Άγιο Κοσμά. Να ψάχνουμε το πολιτικό του. Παρακαλώ. Εμένα δεν με χειροκροτήσατε όμως.
Ένα κύριο πρόβλημα κύριε Μέντε. Ευχαριστώ πολύ.